Φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα δεν εκπροσωπώ το κανάλι Web TV Άμεση Δημοκρατία. Εκπροσωπώ το site pireotica.gr, γιατί είμαι και στα δύο σαν δημοσιογράφος. Σήμερα βρισκόμαστε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρισκόμαστε στη Νέα Σμύρνη, σε ένα σπίτι που μένει ένας πολύ παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, από τη δεκαετία του 40 ξεκίνησε. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτόν τον ποδοσφαιριστή που θα παρουσιάσουμε. Είναι γεννημένος το 1929 και είναι ο πρώτος και ο τελευταίος που είναι εν ζωή σε αυτή την ηλικία. Ο επόμενος που είναι ζωντανός είναι ο Κώστας Νεστορίδης. Είναι και οι δύο παίχτες αυτοί της ΑΕΚ. Δεν θα πω το όνομά του από την αρχή. Θα πω μερικά πράγματα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που ήταν δεξιός οπισθοφύλακας και ξεκίνησε από το 1948 και έπαιξε μέχρι το 1957, σταμάτησε κάπως νωρίς, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, σε ηλικία 28-29 χρονών. Κατάγεται από το νησί, από την Καρπαθία, Καρπαθιακά Νέα, από εκεί ας πούμε έχουν βγει κάποιες πληροφορίες. Θα παρουσιάσουμε έναν Καρπάθιο που άφησε εποχή μέσα στα γήπεδα. Μάλιστα, καλά διαβάσατε, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που έφτασε τις 125 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες με τον δικέφαλο της ΑΕΚ. Είχε 90 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Αθηνών, τότε ήταν πρωταθλήματα τοπικά, 8 στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και 27 στο κύπελο Ελλάδος. Χρήστηκε διεθνής, έχοντας 2 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Είναι ο γυραιότερος εν ζωή παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, όπως σας είπα και από την αρχή. Γεννήθηκε στις Μενετές Καρπάθου το 1929. Ο πατέρας του ήταν ο Νικόλαος Παραγιός και η μητέρα του Ευαγγελία Μπρουσιανού, και ο Αντώνης είναι ένα από τα 7 παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας του εργάστηκε ως εργολάβος στην Αμερική το 1931, επέστρεψε στο νησί, πήρε την οικογένειά του και τους έφερε στη Γλυφάδα σε μόνιμη κατοικία. Σε ηλικία 14 ετών ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον Ποσειδώνα Γλυφάδας. Στην ΑΕΚ τον πήρε ένας πολύ γνωστός Καρπάθιος εργολάβος και φίλος του πατέρα του, ο Αντρέας Γιαβάσης. Το 1948 έπαιξε για πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ, στην οποία αποτελούσε βασικό στέλεχος για 9 χρόνια. Φίλες και φίλοι, θα σας τον παρουσιάσουμε. Δεν είναι άλλος από τον θρυλικό Αντώνη Παραγιό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δέχτηκε στο σπίτι σου, για να σου πάρουμε μια συνέντευξη η οποία θα αφήσει εποχή. Γιατί είσαι 94 ετών και είσαι ακμαίος και δυνατός, έτσι. Λοιπόν, μπράβο κύριε Αντώνη. Θέλω να μου θυμίσεις μερικά πράγματα. Με την ΑΕΚ πανηγύρισες 3 κύπελα Ελλάδος το 1949, το 1950 και το 1956. Και ενός πρωταθλήματος Αθηνών το 1950. Αυτά ήταν τα τρόπαια που πήρες με την ΑΕΚ, έτσι. Για πες μου τώρα, το 1956 παίξατε τελικό με τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό. Στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο. Θέλεις λίγο για να ακούγεσαι. Ναι. Να σε ακούω εκεί. Λοιπόν, και νίκησε η ΑΕΚ 2-1. 2-0. Το γκολ το έβαλε ο Κανάκης το 1. Ο Πατάκας και τα 2.
Πώς τον είπες? Ο Πατάκας. Πατάκας τα βάλε. Ναι. Έπαιζε και ο Ιμανουηλίδης τότε. Έπαιζε. Και ο Ιμανουηλίδης, έτσι. Ήταν εξτρέμ, δεξί, εξτρέμ. Δεν ήταν ταχύτατος, έτσι. Ναι. Το 56, να πάμε λίγο έτσι να θυμόμαστε. Λοιπόν, από τις σημαντικές στιγμές της καριέρας σου ήταν το παιχνίδι με την Αύστρια Βιέννης. Με την Αύστρια. Φέρατε ισοπαλία το 1951. Φέρατε, πόσο φέρατε ισοπαλία. Δύο-δύο, έτσι. Δύο. Μεγάλη ομάδα, γιατί είχε νικήσει η Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αυτή η ομάδα. Έτσι. Όλα. Ο Αούρεντικ. Ναι. Ο εξαριστερά. Τώρα, το 1900... Ναι, τι είπες. Ο Αούρεντικ. Ναι, ο Αούρεντικ. Ήταν προπονητής. Αυτός έγινε και προπονητής στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Τότε, ναι. Να το θυμάσαι, έτσι. Ναι. Για πέντρα, το 1957 είχες μια ανάποδη χρονιά. Τι έγινε? Το 1957 είχες ένα τραυματισμό, λέει εδώ πέρα. Είχα ένα τραυματισμό, κάθισε στο πόδιμο και μου σπάσε τον έσω σύνδεσμο του γονάτου, ο Αούρεντι αυτός. Ναι. Και αυτό έκανα το πόδι μου με γιατρικά, γιατροσόφια, με ατμόντρα. Α, και δεν έγινε καλά, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα μέσα. Δεν με στείλανε έξω. Ναι, και δεν πήγες έξω σε γιατρούς καλούς. Λέγανε να με στείλουν, αλλά δεν κάνανε τίποτα. Ποιος ήταν στην ΑΕΚ πρόεδρος τότε? Παξιμαδάς. Πώς τον είπες? Παξιμαδάς. Πρόεδρος της ΑΕΚ ήτανε? Πρόεδρος της ΑΕΚ. Παξιμαδάς, Ναι, ήταν πρόεδρος της ΑΕΚ. Για παίρνουμε τώρα, έπαιξες 9 χρόνια στην ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Τότε παίζατε στο γήπεδο της Φιλαδέλφια, στα Νέα Φιλαδέλφια. Πώς ήταν το γήπεδο, ήταν με χώμα? Χώμα. Με χώμα, Με χώμα. Είχε εξέδρες? Δεν πρόλαβα το χορτάρι. Όχι το χορτάρι. Εξέδρες είχε πολλές? Είχε εξέδρες. Ξέρεις, είχε. Είχε κόσμο, μαζευόταν πολλοί κόσμος, έτσι. Μαζευόταν. Ναι, ναι. Εσύ έπαιζες μαζί με τον Εστορίδη, με τον Μανοηλίδη, με τον Κανάκη. Με τον Κανάκη, με τον Κανάκη. Τερματοφύλακας ποιος ήταν? Ο Ταυλάς. Ο Ταυλάς. Ναι. Όχι ο Ρήμπας. Όχι, είχε σταματήσει. Ο Δελαβίνιας. Ο Δελαβίνιας. Δεν του κάνανε μια πλάκα, δεν του ρίξανε στο σπίτι του μια πλάκα και τα παράτησε. Τα παράτησε από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ. Α, σύνταγε να του κάνουν μια πλάκα, Ναι, μεγάλος ο θεματοφύλακας, ο Δελαβίνιας. Ναι. Και τα παράτησε νωρίς, δηλαδή. Τα παράτησε και έπαιξε ο Ταβλάς μετά. Ο Ταβλάς. Ο Ταβλάς. Ο Ρήμπας μετά ήρθε. Ο Ρήμπας ήταν ο πρώτος. Α, ήταν ο πρώτος. Ο Ρήμπας, τριγικός θεματοφύλακας, έτσι. Ναι. Εσύ έπαιζες δεξί μπακ, έτσι. Δεξί. Σέντερ μπακ ποιος έπαιζε? Και αριστερό. Ναι. Σέντερ μπακ. Έπαιζε και τα δύο. Σέντερ μπακ ποιος ήταν, κύριε Αντώνη? Ο σέντερ μπακ ήταν ο... Δεν θυμάσαι, Του Μαρόπουλου ο συνέτερος. Συνέτερος του Μαρόπουλου. Έπαιξε και με τον Μαρόπουλο, Ναι. Ο Αετός, ο Ξανθός Αετός. Έπαιξε. Ήταν καλός αυτός ο Μαρόπουλος. Σε ένα κύπελο παίξαμε μαζί. Σε ένα κύπελο. Και μου λέει, όποιος έχει ψυχή, παίζει τώρα. Ναι. Και τους βάσκησα εγώ. Εσένα σε λέγανε Λιονταράκι. Έχεις δυναμισμό, είχες... Σε στυλ Μουράτη, Χάναφι με λέγανε. Πώς σε λέγανε? Χάναφι. Χάναφι, Χάναφι, ένας Αιγύπτιος. Χάναφι. Σέντερ μπακ. Ναι. Λέγανε και τον Πολυχρονίο, γιατί ήταν ξανθός. Ναι. Χάναφι. Αυτός ήταν ένας... Χάναφι. Χάναφι. Φι. Α, Χάναφι. Χάναφι. Ναι, μήπως είναι άλλος αυτός, γιατί... Αυτός. Ναι. Αυτός ήταν... Άρα, στην επίθεση ήταν Νεστορίδης, Κανάκης, Εμμανουηλίδης. Πούλης, Παπαθεοδόρου και Φούλης,
Βέβαια. Τον θυμάμαι αυτό, ναι. Φούλης, ε. Ο Πούλης. Ναι. Ωραίος παίκτης. Ο Φούλης. Ο Πούλης. Α, ο Πούλης. Άμπρα, ο Κώστας Πούλης. Ναι. Ο οποίος έπαιζε στην Εθνική, χαφ, μαζί με τον Γιάννη του, τον Ιωάννου του Ολυμπιακού. Άμπρα. Σωστά. Μπράβο, πολύ, πολύ καλό. Χαφ, γιατί έπαιξε και στην ταινία το 56 η Άση των Κηπέδων. Μπράβο. Δεν σε φωνάξαν να παίξει κι εσύ τότε. Λοιπόν, ποιος άλλος ήταν τότε στην ΑΕΚ, ήταν, να σου πω κάτι, πρώτο όνομα τότε ήταν πράγματι ο Κώστας Νεστορίδης, ο οποίος ήρθε το 55 στην ΑΕΚ. Το Νεστορίδη το πήραμε με 2 χρόνια τιμωρία. Ναι, και έπαιξε το 57. Το 57. Εσύ το 57 σταμάτησες. Σταμάτησα. Δεν έπαιξατε μαζί, δεν τον πρόλαβες. Ναι. Όχι, έπαθα τη ζημιά του. Ναι, αλλά δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου μαζί με τον Κώστα τον Νεστορίδη. Έπαιξα στη Γαλλία μαζί παίξαμε. Ναι. Το Σταματιάδη τον πρόλαβες. Βέβαια. Παίζατε μαζί. Βέβαια. Τι παίκτης ήταν αυτός, ο Σταματιάδης, ο Ανδρέας. Ο Σταματιάδης ήταν... Ταχύτατος, ε. Ναι, έπαιξε εξωδεξιά. Ναι, πιο καλός ήταν ο Εμμανουηλίδης. Ο Εμμανουηλίδης. Ήταν πιο ταχύς, ε. Μανουλίδης, έτσι. Το Μανουλίδη, είχαμε τον Μπίμπι προπονητή. Γιώργο, να παρακολουθάς, είμαστε μέσα στην κάμερα. Είχαμε τον Μπίμπι προπονητή. Πώς τον είπες? Μπίμπι. Μπίμπι. Μπίμπι, Εγγλέζος. Α, παίκτης ήτανε. Όχι, προπονητή. Α, προπονητής. Ναι. Ναι. Είχαμε και τον έπιασε από το λαιμό. Πανεμαλίδη, γιατί δεν το έκανε τα αυτά που του λέει. Α, δεν τους ακούσε, ήταν λίγο ιδιόρυθμος ο Εμμανουηλίδης, ναι, έκανε ό,τι ήθελε αυτός. Ήταν ναι, ναι. Και έχεις και 2 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών, έτσι. Εγώ. Ναι. Βέβαια. Με ποια ομάδα έπαιξες η Εθνική εκείνη, τα 2 παιχνίδια. Ναι, μικρή, παίξαμε μικρή, ήτανε. Του Παναθηναϊκού. Μιχτή, ναι, ναι. Και του Ολυμπιακού παίκτες. Α, μιχτή, ναι. Μιχτή με την Εθνική. Η ομάδα αυτή, θυμάσαι με ποιους συμπαίκτες έπαιζες στην Εθνική. Ποιοι ήταν στην ενδεκάδα της Εθνικής τότε. Της Εθνικής ήταν. Για πες. Του Παναθηναϊκού ορισμένοι. Λινοξυλάκης. Ο Λινοξυλάκης. Όλα καλά. Βέβαια. Λινοξυλάκης, Το Λινοξυλάκη. Ήταν στην Εθνική. Ήταν ο Παπαντονίου μήπως, ο Γιάννης. Παπαντονίου. Ο Πετρόπουλος ήτανε. Ο Πετρόπουλος. Ο Λάκης Πετρόπουλος, Ο Πανάκης ήτανε. Ο Πανάκης. Αυτή ήταν στη Μικτή, για ήταν στην Εθνική, ποιοι ήτανε πέριμο. Στην Εθνική που έπαιζες και εσύ. Εθνική παίζανε. Στην Εθνική, όχι στο Παναθηναϊκό, στη Μικτή. Όχι. Α, αυτός ο Μπουλντόζας τον λέγανε. Ναι, Μπουλντόζας. Ήταν σάρων από τα δεξιά, νομίζω έπαιζε και δεξιά και αριστερά έπαιζε ο Θεοφάνης, έτσι. Θεοφάνης. Ο Λόρης, Γιατί τον λέγανε Λόρη. Ο Λόρη. Γιατί μοιάζε με τον Λιγνό. Γιατί τον Λιγνό τον λέγανε Λόρι, κάπως τον λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα το πραγματικό του όνομα. Λόρι, από εκεί βγήκε το όνομα. Το έλεγα ο Τρόπουλος Λόρι. Μέσα στο μυαλό μου. Ήταν αδύνατος. Αδύνατος. Με το Λιγνό. Πώς λέμε χοντρό Λιγνό. Ναι, είμαστε και στην Αμερική μαζί. Ναι, Είχαμε πάει, μας είχε πάει ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης? Με την Εθνική Ελλάδα. Πήγαμε στην Αμερική. Ναι. Και λοιπόν, για πες μου τώρα, τι άλλο θυμάσαι από την ΑΕΚ, εκείνη την εποχή, πόσα λεφτά παίρνατε, κύριε Αντώνη? Ένα δεκάρικο. Τι δεκάρικο, σε δραχμές? Ναι, ένα δεκάρικο μου ζήνανε. Δεκαετία του 50 ήτανε. Εμένα με εκμεταλλευόντουσαν. Δεν παίρνατε λεφτά καθόλου. Αφού δεν με μάζευε κόσμο, 100 δραχμές. 100. Όταν παίζαμε
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, το τρίο. Θα σας έλεγανε παραπάνω. Για να οικονομήσουν. Και στη νίκη πόσα παίρνατε στη νίκη. Τι, το ίδιο. 100, 200. Δεν είχε... Ναι. Μάλιστα. Το 51... 100 δραχμές. Πρέπει να είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. 51 και μετά ξεκίνησε η εξαετία του Ολυμπιακού από το 54 και πήρε τα 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα και ονομάστηκε Ολυμπιακός Θρύλος. Τα θυμάσαι αυτά. Από τον Ολυμπιακό, ποιον θαύμαζες εκείνη την εποχή εσύ? Τον Μουράτη. Πώς ήταν ο Μουράτης, τι παίκτης ήταν? Μουράτης τον αγαπάγανε οι Τούρκοι πολύ. Οι Τούρκοι τον είχαν βγάλει Ασλάμ Μουράτ, αλλά Μουράτης Λιοντάρη. Ναι, Λιοντάρη. Οι Τούρκοι, ναι. Και πράγματι ο Μουράτης, εκτός ότι ήταν δυνατός, αλλά ήξερε και πολύ μπάλα. Ήταν τεχνίτης. Ο Μουράτης. Ο Μουράτης. Έτσι. Έτσι. Ποιος άλλος σου έχει κάνει εντύπωση, γιατί έπαιξες και με τον Μπέμπι αντίπαλος. Έξω ναι. Δεξιά του Παναθηναϊκού, ο φυλακτός. Α, ναι, ναι, ναι. Ήταν καλός. Ο φυλακτός τον είχα εγώ και τον είχα εξουδετερώσει τελείως. Α, τον είχες εξουδετερώσει το φυλακτό. Ναι. Αυτός έπαιζε αριστερό εξτρέμ, ε. Αριστερό. Ναι. Εσύ πάντα έπαιζες δεξιό μπακ, ε. Όπως... Και έπαιζα και δεξί και αριστερά. Εσύ ξεκίνησες από τα τσικό της ΑΕΚ. Από το τσικό. Τους μικρούς, ε. Δεν ήσουν αλλού πουθενά. Όχι. Ήμουν στον Ποσειδώνα, από την Ποσειδώνα. Α, ναι. Έπαιζες στον Ποσειδώνα Γλυφάδας, γιατί... σας είχε πάει ο πατέρας σου στην Αμερική, από μικρή, και ήρθατε στην... Ο πατέρας μου μας έφερε από την Κάρπαθο, ήρθε από την Αμερική. Ήρθε από την Αμερική και σας πήρε από την Κάρπαθο και σας έφερε στην Κυφάδα. Στην Κυφάδα. Στην Κυφάδα. Εκεί έμενες όλα τα χρόνια, ε. Εκεί έμενα, ναι, εκεί έμενα. Εδώ πότε ήρθες, Νέα Σμύρνη? Πού? Εδώ, Νέα Σμύρνη, πότε ήρθες? Όταν παντρεύτηκα. Α, όταν παντρεύτηκες ήρθες εδώ. Όταν παντρεύτηκα ήρθα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Πήρε αυτό το χρυσό άνθρωπο, η γυναίκα μου. Η Κυρακούλα. Η Κυρακούλα, ναι. Μόρφωσε και τα παιδιά της και τους έκανε όλους επιστήμονες. Πόσα παιδιά έχετε? Εσύ πόσα παιδιά έχετε? Δύο. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ο γιος μου είναι κτηνίατρος στην Κυφάδα. Η κοπέλα που είναι η κόρη σας εδώ, που ήρθε? Είναι η γονή μου. Α, η γονή σου, ναι. Είναι κόρη της κόρης μου. Της κόρης, ναι, ναι. Και πόσα εγγόνια έχουμε? Εγγόνια. Εγγόνια δεν έχω. Αφού είπατε η γονή σου, μία εδώ. Αδυσέγγωνα. Δυσέγγωνο είναι. Όχι, εγγονή μου είναι. Κάτσε να συγκεκριμάσαι. Ναι, ναι. Αυτό. Τι με ρωτήσετε τώρα? Λέω, πόσα εγγόνια έχεις, όχι δυσέγγωνα, εγγόνια πόσα έχεις? Εγγόνια. Ναι. Τέσσερα. Α, μπράβο. Άρα δύο και δύο. Δύο και δύο. Όλοι οι επιστήμονες. Και από το γιο, ναι. Όλα τα εγγόνια μου έχουν βγάλει πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια, μπράβο, μπράβο. Και αυτό οφείλεται... Σπουδάσανε στην Αγγλία. Και αυτό οφείλεται στην Κυρακούλα, είπες. Η σύζυγο. Η γυναίκα μου ήταν το τιμόνι. Ναι, αυτό, ναι. Ήταν αρχηγός, το τιμόνι. Λοιπόν... για πες μου τώρα, ποιον παίχτη είχες σαν πρότυπο, δηλαδή ποιον ήθελες να μοιάσεις εσύ, ποιον είχες στο μυαλό σου στη θέση που έπαιζες? Από την Ευρώπη ή από Έλληνα παίχτη? Εκείνο που έχω ξεχωρίσει είναι τον... αυτόν που...
την Ελλάδα ή από την Ευρώπη? Ευρώπη. Φακέτη? Όχι, που πήγε στη Γαλλία. Ήτανε Γάλλος ήτανε? Όχι, ήτανε... αυτός... Όχι, ο Βραζιλιάνος, Αργεντίνος. Αργεντίνος? Ναι. Δεν το θυμάσαι το όνομα, ε. Μαραντόνα. Πρώτο νούμερο. Για τον Μαραντόνα θες να πεις? Όχι. Αυτός ήταν Αργεντίνος. Ήταν το Μαραντόνα. Ναι, πριν. Αυτός ήταν πιο νέος. Μετά από τον Μαραντόνα. Α. Καλά, δεν τον θυμάσαι, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν. Για πες μου τώρα, έχεις ξαναπάρει συνέντευξη, από πότε έχεις, έχεις πάρει μια συνέντευξη εδώ, αυτή, πότε την πήρες αυτή τη συνέντευξη? Α, δεκα, όχι, όχι, θυμάσαι πότε, πόσα χρόνια? Νομίζω 2-3 χρόνια. 2-3 χρόνια, ναι. Είχες πάει, είχε ανέρθει εδώ η δημοσιογράφη? Εδώ, όπως εμείς τώρα, ε. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχεις κάποια θέματα που έχεις αναφέρει. Ναι. Με τη, στην Κάρπαθο πηγαίνεις, η πατρίδα σου εκεί. Έχω καιρό να πάω τώρα. Καιρό, έτσι. Έχω καιρό να πάω στην Κάρπαθο. Για πες μου, από υγεία είσαι... Δόξα τω Θεώ. Βγαίνεις στα καφενεία, πας έξω... Όχι, καφενεία δεν πάω. Δεν πας. Όχι. Εδώ στο σπίτι, ε. Εδώ στο σπίτι, στην Ποτοράφτη, όλο το καλοκαίρι, μπάνιο. Α, γιατί είχες το περασμένο Σάββατο μετά να έρθω, ναι. Πεις στο Ποτοράφτη ή στη Ραφίνα. Στην Ποτοράφτη. Α, Ποτοράφτη πήγες. Α, εκεί υπάρχει εξοχικό. Εξοχικό υπάρχει. Ναι, ναι. Έχετε εξοχικό, ναι. Έχω ωραίο εξοχικό. Ναι. Τώρα, να σου πω. Και το Σαραφίδι, το συγχωρείτε. Με ποιον παίχτη της ΑΕΚ μιλάς τώρα? Έχεις επαφή με τον Κώστα τον Εστορίδη? Τώρα, δεν έχω καμία επαφή. Με τα παιδιά της ΑΕΚ, με τους παλιούς δηλαδή. Ναι. Πριν φύγει ο Σεραφίδης, ο Στέλιος, ο αείμνηστος. Με το Σεραφίδη είχα επαφή. Ο Σεραφίδης ξεκίνησε το 52 και έπαιξες μαζί του εσύ. Ναι. Για πες, τι τερματοφύλακας ήταν? Εγώ τον έλεγα αγριόγατο. Καλό παιδί. Καλό παιδί και είχε μεγάλα άλματα, πεταγότανε στο παραθυράκι. Έπαιξε στη Γαλλία μαζί μου. Και ήταν νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Γιατί ο Σεραφίδης είχατε 6 χρόνια διαφορά. Αυτός είχε γεννηθεί το 35. Το ξέρω. Το 35. Το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και παίξαμε πολλά χρόνια μαζί. Και μου είχε πει ο Στεφανάκος, ο μίμης του Ολυμπιακού, τον θυμάσαι το μίμη, το Στεφανάκο. Το Στεφανάκο. Εάν είχε, λέει, 5-6 πόντους, όχι 5, 10 πόντους μου είπε. Ναι. Ύψος ακόμα. Θα ήταν ο καλύτερος θεματοφύλακας της Ελλάδος, ναι, ναι. Ο Στέλιος Σεραφίδης, ο οποίος δεν είχε συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος αντρών, είχε ενόπλων, είχε νέων, είχε... Γιατί και αυτό ήταν και το παράπονο του, γιατί του είχα πάρει συνέντευξη του. Εγώ όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο, έπαιξα τένις. Ναι, το γράφει εδώ, έπαιξα τένις. Έπαιξα τένις. Επαγγελματικό. Έπαιξα... Πολύ καλό τένις. Πήρα τα κύπελλα μου. Α, έχεις κύπελλα από το τένις. Βέβαια. Και ξέρεις ποιος άλλος έπαιζε τένις? Ένας του Ολυμπιακού, τον θυμάσαι? Ο Στέλιος ο Ψύχος. Δεν ήξερα. Όχι, ήταν στην ηλικία σου, λίγο πιο μικρός. Τον Ψύχο τον ήξερα, ναι. Αλλά δεν ήξερα αν έπαιζε τένις αυτός πολύ. Ναι. Ναι, εκτός από ποδόσφαιρο έπαιζε και τένις. Mm. Έπαιζε μπάσκετ, έπαιζε κι άλλα αθλήματα. Mm. Ο Στέλιος ο Ψύχος, ο οποίος είναι στη ζωή, είναι καλά.
Τα έχει 400, ο Στέλιος ο ψύχος. Ναι. Ναι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν... Εγώ κάνω παρέα με τον Παπάζουλο εδώ το Ολυμπιακό. Το Σάββα, ναι. Το και Σάββα. Πέρα για το Σάββα. Ήταν πολύ δυνατό παιδί. Ναι. Έτσι. Εδώ παίρνει. Ναι. Πάνω και κάτω. Ξέρετε, έχω πάει σπίτι του. Και έπαιζε στον Απόλλωνα και το 60 πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Εσύ γιατί δεν πήγες σε άλλη ομάδα, αγαπούσες την ΑΕΚ, σε ζητήσανε άλλη, σε ζήτησε άλλη ομάδα. Εγώ δεν πήγα, υποφέρομαι την ΑΕΚ. Ναι. Σου μιλάω ειδικά, όταν παίζει τώρα, το κλείνω την τηλεόραση για να μην βλέπω. Για να μην βλέπεις, να μην... Δεν αντέχω τις... γιατί... Ενώ ρε παιδί μου, παίζουνε ωραία, αυτόνι δεν βγάζουνε γκολ. Δεν βγάζει, γιατί το γκολ πρέπει να το έχεις. Ναι. Να είσαι γκολτζής, αυτό που λέμε. Αυτό το είχε ο Νεστορίδης. Ο Κανάκης έβαζε πολλά γκολ. Έβαζε. Γιατί τον λέγανε Μηταρόλα. Μηταρόλα, δεν χτύπαγε αυτός την μπάλα κουτουπιέ όπως έπρεπε να την χτυπήσει. Προτιμούσε με τη μύτη. Τη μύτη. Μύτο που λέγανε. Με το μύτο. Έτσι τον έλεγε και ο έμνηστος Ηλίας Ρωσίδης. Ναι. Λέει, τον λέγαμε λέει Μηταρόλα. Μηταρόλα. Ναι. Και ο Ηλίας Ρωσίδης ήταν ταχύτατος. Ναι. Και καλός άνθρωπος ο Ηλίας Ρωσίδης. Ιστορία μεγάλη του Ολυμπιακού. Ναι. Τον Μίμη τον Αναστασιάδη το πρόλαβες. Τσάι. Το Αναστασιάδη. Ναι, αυτός που παίζει δεξί μπακ και στην Εθνική έπαιζε. Πού το έλεγε. Πολύ καλός παίκτης. Ναι, κοντός. Ναι. Ήταν κοντός. Ναι, αλλά ήταν, είχε άφησε όνομα στην ΑΕΚ, άφησε πολύ καλή. Εσύ ποιον προπονητή είχες, εκτός από τον Αουρέντι, ποιον άλλον είχες προπονητή. Εδώ έκανα το Σμυρναϊκό. Τον έκανα λίγο το προβολή, αλλά σταμάτησα γιατί έπαιζα τέννις. Α, είχες παίξει στο Σμυρνιακό σε ναι, ομάδα. Ναι. Εγώ άλλο σε ρώτησα, ποιον προπονητή είχες στην ΑΕΚ τα 9 χρόνια. Α, στα 9 χρόνια. Τον Εγρεπότη. Τον Εγρεπότη, ναι, ναι, ναι. Καλός προπονητής. Τον Ταϊσπάγκο. Τον Ταϊσπάγκο. Που ήταν ναι. Στα Τσικό. Ναι, 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 τον Ταϊσπάγκο. Ταϊσπάγκο. Ναι. Τον Μπίμπι. Πώς τον είπες? Εγκλέζο, το Μπίμπι. Α, Μπίμπι, Εγκλέζο, ναι. Αυτό ήταν πολύ παλιά. Το Μπίμπι. Για πες μου τώρα για τον Μαρόπουλο. Ήτανε πράγματι ο Ξανθός αετός. Ήτανε δηλαδή όταν λέγανε αετός, γιατί ήτανε... πετούσε μέσα στο γήπεδο. Είχε τρομερό πόδι. Είχε δυνατό πόδι. Δυνατό πόδι. Δεν μπορείς Μαρόπουλο, φανάζε. Α, ναι. Αυτό γιατί δεν... τον βγάλανε. Γιατί... Για να τον πεισμώσουν, ξέρω. Α, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, αυτοί το λέγανε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Για να τον πεισμώσουν, όμως και τα άβαλε τα κουρέτας. Και μπα, τους τρύπαγε τα δίχτυα. Τρύπαγε, μάλιστα. Ξανθός αετός, Μαρόπουλος. Το μικρό του όνομα, το θυμάμαι. Το μικρό του όνομα. Ο Ντόνης. Του όχι, του Μαρόπουλου. Α. Κάτσε να το θυμηθώ. Κλεάνθης. Κλεάνθη. Είναι δύσκολο όνομα γι' αυτό. Γιώργο, δεν μας θυμίζεις τίποτα κι εσύ. Εγώ πού να λοιπόν, πάμε. Εγώ λοιπόν, πού να σου ξέρω. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Για πες τώρα. Τι ελπίζεις τώρα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα τώρα φέτος παίρνει. Είναι και οι δυο και οι τέσσερις ομάδες είναι κοντά. Γιατί έχουμε και τα play-off. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σήμερα. Ωραία. Και την άλλη αγωνιστική, την τελευταία αγωνιστική, μετά παίζει ο Ολυμπιακός με τον Λεβαδιακό. Υπάρχει και ένα παιχνίδι με τον Αστέρα, η ΑΕΚ. Και μετά παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και τελειώνει το πρωτάθλημα, αλλά μετά ξεκινάνε τα play-off. Ναι. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, παίζει. Αντώνης. Παραγιός, κυρίες και κύριοι. Νομίζω. Τον έχουμε εδώ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός. Θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι πρώτος. Είναι. Έχει 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό.
Αλλά η ΑΕΚ πρέπει να παίξει ένα αγώνα με τον Ατρόμητο που εκκρεμεί λόγω μετράγανε τα δοκάρια τώρα με τις μεζούρες. Πρέπει να παίξει η ΑΕΚ το παιχνίδι και να μην ζητάει να το πάρει στα χαρτιά. Γιατί δεν θα έχει καλή ιστορία αν πάρει το πρωτάθλημα χωρίς να παίξει μπάλα με τον Ατρόμητο.